κρυμμένη στην αγκαλιά της ορεινής ροδόπης η Οργάνη. Η φύση και το τρεχούμενο νερό καλωσορίζουν τον επισκέπτη. Για τον κύριο Ισμαήλ Γιουσούφ όμως, το μοναδικό καφετζή του χωριού, η μία μέρα είναι ίδια με την άλλη. Τον συναντήσαμε στο καφενείο του που λειτουργεί ανελιπώς από το 1961 έως σήμερα. Περισσότεροι με τα καπνά. Οι κάνα δεκαριά έχουν ζώα εδώ πέρα, κατσίκια και τα λοιπά, πρόβατα. Και αυτοί οι άνθρωποι καμιά φορά τα πουλάνε και δεν μπορούν να πάνε τα λεφτά τους. Καπνοκαλλιεργητές και κτηνοτρόφοι οι κάτοικοι που έχουν μείνει στο χωριό. Αυτή την εποχή ετοιμάζουν τα χωράφια τους για τα νέα φυτά. Δεν είναι λίγοι όμως και αυτοί που έχουν μεταναστεύσει, καθώς άλλες απόπειρες, όπως η αμπελοκαλλιέργεια, δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Η κύρια μας απασχόληση είναι η καπνοκαλλιέργεια και αυτό αναγκαστικά είναι έτσι, γιατί δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν, δεν μπορούν να έχουν αποδοτικά, ας πούμε, τα υπόλοιπα προϊόντα, τα αγροτικά, λόγω της περιορισμένων εκτάσεων που κατέχουμε η κάθε οικογένεια εδώ. Ο μόνος τρόπος για να επιβιώσουμε, ας το πούμε, είναι καπνοκαλλιέργεια. Οι φωνές των παιδιών και το κουδούνι του σχολείου ταράσει ευχάριστα την ηρεμία του χωριού. Εδώ φοιτούν 36 παιδιά, τα οποία τα τρία τα παιδιά είναι από την Σμιγάδα. Τέσσερις δάσκαλοι, δύο του τουρκόγλωσσου προγράμματος και δύο του ελληνόγλωσσου προγράμματος. Τα τελευταία 14 χρόνια, τέσσερις εργαζόμενοι του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άρρωστους και ηλικιωμένους στην Οργάνη και τη γύρω περιοχή. Εξυπηρετούμε γύρω στους 120 ωφελούμενους, σύν και άλλους που έρχονται στο γιατρείο μας. Πηγαίνουμε σε 11 χωριά της πρώην κοινότητας Οργάνης και προσφέρουμε το έργο. Το κοινωνικό έργο. Η Οργάνη απέχει 43 χιλιόμετρα από την Κομοτηνή. Έχει 511 κατοίκους. Μέχρι το 2010 ήταν κοινότητα, μαζί με 10 ακόμη χωριά από τη γύρω περιοχή. Παρά τα προβλήματα, οι κάτοικοι αγαπούν τον τόπο τους και εξακολουθούν να μένουν στην περιοχή, δίνοντάς τους ζωντάνια. Ζητούν όμως από την πολιτεία να τους προσέξει λίγο παραπάνω.